Περίπου 300 αναρχικοί μετατρέπουν γρήγορα την ειρηνική διαδήλωση 18.000 γιατρών και νοσοκόμων στο κέντρο του Παρισιού σε χάος. Οι δρόμοι της γαλλικής πρωτεύουσας θυμίζουν πεδίο μάχης. Κουκουλοφόροι πετούν πέτρες στους αστυνομικούς που απαντούν με δακρυγόνα. Οι διαδηλωτές ανατρέπουν αυτοκίνητα και προκαλούν το απόλυτο χάος. Οι αστυνομικές δυνάμεις καταστέλουν βία τη διαδήλωση των νοσηλευτών ανάμεσα στις δεκάδες συλλήψεις και αυτή μίας νοσοκόμας. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce qu'on en a marre, parce qu'on est asphyxié, parce qu'on n'a pas assez de matériel, parce qu'on voit les patients mourir. Οι νοσηλευτές της χώρας ζητούν περισσότερους πόρους για να μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους χωρίς να βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις προσωπικού και μέσων που, όπως τονίζουν, στήχησαν ζωές κατά τη διάρκεια της πανδημίας. On a été soutenu par la population, on a été soutenu par le gouvernement, beaucoup de discours. Ανάμεσα στα κρούσματα και τους νεκρούς από την πανδημία στη Γαλλία βρίσκονται και δεκάδες υπάλληλοι υγειονομικών υπηρεσιών της χώρας, γιατροί, νοσηλευτές και εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας.